Ο Άρης είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία πατροπαράδοτα τα παραδοσιακά έχει χτιστεί στην άμυνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η σημαία του είναι τερματοφύλακα, ο Χριστίδης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος σκόρερ του είναι χαφ, ο Κούης, μεγάλος χαφ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κούης με τον Μαλή, από τα αμυντικά χαφ, πολλές φορές οι δυο μαζί αυτοί βγαίνουν πρώτη σκόρερ για πενταετία, για τετραετία στον Άρη. Και είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε μέσα από καλές άμυνες. Ο Άρης είναι η μεταβατική του περίοδος. Έκαναν λάθος στον Άρη όταν πήγαν και είπανε πάμε να βγούμε στην Ευρώπη. Κάνανε λάθος στον Άρη που βγήκαν και είπανε θα αποκλείσουμε τον Πάο από το κύπελο. Ήταν λάθος στον Άρη που είπανε θα παίξουμε Λάτιν ποδόσφαιρο. Ο Άρης έπρεπε να αρχίσει πιο σεμνά στην κατηγορία. Με λιγότερα λόγια, με λιγότερες φανφάρες. Με λιγότερο μπλα μπλα. Αλλά το ο Άρης την πατάει γιατί είναι ο ΠΑΟΚ πολύ ψηλά. Και αναγκάζεται ο ΠΑΟΚ να το σύρει στα θέλω, αυτά μπορώ. Δηλαδή ο Άρης θέλει, αλλά δεν μπορεί. Και εγώ θέλω να έχω μια Πόρσε καρέρα, τη βγάζω με τον Κόρτομα και το πολύ πολύ να πάρω το Ίμπιζα το 1500 με τα 150 άλλο. Θα είναι υπέρβαση για μένα. Δεν μπορώ να πάρω Mercedes. Αν πάω σε μια γειτονιά και μείνω, στο πανόραμα, ας πούμε, που πάνε οι πλούσιοι και στη γειτονιά έχω παρκαρισμένα 4 Mercedes, 2 Porsche και 2, ξέρω εγώ, αυτά τα μεγάλα, τα Jeep. Σίγουρα εγώ με τον κόσμο θα νιώθω άσχημα, θα θέλω να πάρω και εγώ καλό αυτοκίνητο. Θα το πάρω το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορώ να το πληρώσω. Κάπως έτσι είναι ο Άρης στην πόλη. Προσπαθεί μέσω της μεγάλης επιτυχίας που έχει ο ΠΑΟΚ, λόγω του Προέδρου του, να τραβηχτεί και αυτός ψηλά. Να βγω Ευρώπη, να πάρω το Κύπρο. Δεν μπορείς. Έχει κρατήσει μια τετράδα στην άμυνα. Δεξί μπακ περσινό, αριστερό μπακ περσινό, σέντερ μπακ περσινό. Έχεις για καλύτερό σου χάπτο Σιόμπι, ο οποίος τρέχει. Έχεις για καλύτερό σου φόρτου Γιουνές, ο οποίος είναι άνθρωπος σαν τη γυναίκα, η οποία όταν δεν έχει περίοδο είναι καλά, άμα έχει περίοδο τσιρίζει. Άμα δεν έχει παιδί είναι καλά, άμα κάνει παιδί πέφτει από το μπαλκόνι. Δηλαδή, και βρήκα και δυο φλόρους εξτρέ, τον Γκάμα και τον Καρσία, μας πρίξανε, κάνανε μισό καλό παιχνίδι ο ένας και ο άλλος και από εκεί και πέρα χάθηκε το έργο. Τους μαζεύουνε, οι προπονητές τους ντουπλάρουνε, τους μαζεύουνε εκεί δύο με έναν, γίνονται τα ντουπλαρίσματα, ο Σιώπης γκολ δεν κάνει, ο Ματία γκολ δεν κάνει, η πίσω γραμμή γκολ δεν κάνει. Ένας Δεκινή είναι, ο οποίος είναι εξτρέμο δεκάρι, τον έχουν σέντερ φορ, τον έχουν τσιγκάνο στις θέσεις. Και ο Άρης που σώθηκε άνετα με τέσσερις ομάδες να πέφτουν, για μένα είναι επιτυχία. Έβαλε τα θέλω του πάνω από τα μπορώ του. Και την πατάει επικοινωνιακά. Λάου έπρεπε να έρθει. Μουλοχτά. Όχι με φωνές. Ο αδύνατος δεν πάει στο δυνατό από μακριά τον πει θα σε σκίσω. Κάνει τον κακόμενο, πάει κοντά, έλα μωρέ τι έγινε, πατάει δυο μπουνιές και γίνεται καπνός. Ο Άρης φωνάζει, ας σκίσω, άρισε να πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Άρισε να πούμε. Όχι. Και τώρα τραβάνε μεγάλο λούκι και ο Παντελίδης και οι παίκτες και ο πρόεδρος και όλα αυτά. Ο Άρης θα πρέπει να μείνει στην κατηγορία δυνατά, να μην χρωστάει σε παίκτες, να πληρώνει εφορίες, να φτιάξει τον ερασιτέχνη του, να φτιάξει ομάδα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μην είναι soft και φυσικά να γίνεται προετοιμασία, όχι παιδική χαρά όπως έγινε φέτος με τον Ερέρα, που δεν έγινε καμία προπόνηση ένταση. Interval δεν κάνανε, πιεστική προπόνηση δεν κάνανε, είχαν στο χαλαρό το παλιωμοδίτικο το passing game και μόνο αυτό. Και έπιασε ο Δεκέμβριος, αρχίζουν οι θλάσεις και αρχίζει ο Εργοτέλης στην αντεπίθεση και φεύγει η φωτοβολίδα και εγώ κάνω passing game σαν την Μπαρτσελώνα να βγω μπροστά να πούμε και να με τρυπήσει ξέρω εγώ οι Ατρούδες και τα μαυράκια του Εργοτέλη. Απλά είναι τα πράγματα κατανοητά και λογικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.